προσφάτως στην Άγκυρα, με το αντίστοιχο θέμα στην ατζέντα. Εδώ λοιπόν, όμως είδαμε χθες μια σύνοδο η οποία δεν είχε κληθεί η Τουρκία. Ναι, αυτό το λέω. Αυτό είναι ένα θέμα που επισημάνθηκε από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού ως ένα ζήτημα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μπαίνει στο διάδρομο. Και να μην μιλάς για την πόρτα. Έτσι, και να μην μιλάς για την είσοδο. Πώς χαρακτηρίζεται, κύριε Υπουργέ, τη χθεσινή απόφαση? Είναι μια υποχώρηση της Ελλάδος? Είναι μια επιβολή από το βορρά προς το νότο και όχι μόνο σε εμάς? Είναι μια δύσκολη θέση. Ως χώρα δεν έχουμε καμία αντίρρηση να πάρουμε το κομμάτι, το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί, και θα το κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα συμπεριφερθούμε απάνθρωπα, με όρους που τους βλέπουμε να υπάρχουν στην Ευρώπη, σε διάφορες χώρες. Όχι, εγώ ρωτάω αν είναι διαχειρίσιμο το θέμα για την Ελλάδα. Διότι σήμερα μας προσθέτουν 50.000. Επειδή το θέμα δεν φαίνεται να τελειώνει γρήγορα, γιατί το κουμπί δεν το έχουν σταματήσει. Το 50.000. Τι θα κάνουμε? Το αρνηθήκαμε. Το αρνηθήκαμε ως μία. Δεν έχουμε αντίρρηση να πάρουμε ένα αριθμό ανθρώπων να φιλοξενήσουμε. Είπαμε 30 στην Ελλάδα, τώρα και 20 μετά. Όμως, ο όρος είναι. Υπάρχει κι άλλος όρος. Ο όρος είναι ισοτίμος, αναλόγως, οι χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα, ας πούμε, και να βλέπουμε άλλες χώρες. Οικονομικά θα βοηθηθεί η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ? Να κλείσουν τα σύνορα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από την άλλη πλευρά, να βοηθηθεί οικονομικά η Ελλάδα, τι θα γίνει? Κάτι στο μέλλον. Αυτονόητο είναι ότι η Ελλάδα, η οποία βιώνει όλη αυτή την οικονομική κρίση μαζί με το προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο είναι μια καινούργια κρίση μέσα στην κρίση, προφανώς το βάρος είναι ιδιαιτέρως μεγάλο. Και η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει ως τέτοιο. Αυτό σημαίνει και με αντίστοιχη οικονομική στήριξη. Όπως αντίστοιχη οικονομική στήριξη πρέπει και οφείλει να δοθεί προς την Τουρκία, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί μέσα στη χώρα της το μεγάλο αυτό ζήτημα, προκειμένου να ελαττωθούν οι ροές, αλλά και εκεί να γίνεται με ανθρώπινους όρους, για να μπορέσει να υπάρξει μια διαχείριση. Αντιλαμβανόμαστε και εμείς την ανάγκη να υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, αλλά δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να γίνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα απλωθούν αυτά σε δεν πρέπει σε να τα ξαναδεί η Ευρώπη μπροστά της. Θα απλωθούν σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, αυτές οι 50.000 των ανθρώπων? Αρχικά δεν έχουμε μιλήσει για 50.000. Αυτό λέει αυτή μιλάμε. Κοιτάξτε, το έχουμε δεχτεί κατ' ουσίαν, όχι. Όχι, έχουμε φέρει τις αντίρρησεις μας χθες. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεχθεί ότι θα υπάρχει ένας αριθμός. Και θα δούμε μελλοντικά πώς θα πάει αυτό. Το 50 λέτε δεν το έχουμε δεχτεί? Έφερε αντιρρήσεις χθες. Όχι, υπάρχει ένα. Αν καλά κατάλαβα, υπάρχει αυτές. Για τις 50.000. Αυτές οι 20.000 που είναι επιδοτούμενα νίκια. Ναι, ναι, ναι. Ότι εντάξει, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που σιγά σιγά θα το δούμε. Και θα είμαστε σε μια συνεχή συζήτηση, διότι αυτό το θέμα δεν λύνεται σε μια συζήτηση. Αλλά φυσικά. Προφανώς. Για να τα θα πρέπει με αυτούς τους όρους και να επισημάνω μόνο το εξής. Να επισημάνω, ας πούμε, τις εκλογές στην Πολωνία. Για να δούμε και τι άλλο μας περιμένει, δηλαδή που άλλο βρίσκεται, τι άλλο πρέπει, οφείλει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει κατάματα. Ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιδράει η Ευρώπη στο θέμα το προσφυγικό είναι επικίνδυνος, εάν δεν αντιδράσει σωστά, να εγείρει αντανακλαστικά τέτοιου τύπου ακροδεξιά και να ζήσει ξενοφοβικά και να ζήσουμε στην Ευρώπη άλλες εποχές. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Από εμάς έχει επισημανθεί επανειλημμένα και όχι μόνο από εμάς, και ο Λαντ στην πρόσφατη επίσκεψή του το επισήμανε. Και είναι ένας κίνδυνος ορατός με πολύ κακές επιπτώσεις. Μια και είπατε τώρα για να προχωρήσουμε για τον πρόεδρο Λαντ. Στην πραγματικότητα, τι κέρδισε η χώρα από αυτή την επίσκεψη? Ικανοποιημένη από την επίσκεψη, τι βγάλαμε? Δηλαδή, έγιναν οι συμφωνίες που έπρεπε να γίνουν? Γιατί είχαμε βάλει τον πύχη ψηλά, από ό,τι κατάλαβα. Με συμφωνίες, με ιδιωτικοποιήσεις που ετοιμάζονται οι Γάλλοι να μπουν. Αυτό είναι μια με επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν. Γίνεται. Κοιτάξτε, όταν έρχεται ο πρόεδρος της Γαλλίας στην Ελλάδα, δεν έρχεται να υπογράψει συμφωνίες. Οι συμφωνίες έτσι ξεκινάει. Μάλλον δεν ξεκινάει σήμερα η σχέση με τη Γαλλία. Ωστόσο, είναι μια σχέση η οποία κλιμακώνεται τον τελευταίο καιρό θετικά. Αυτό το οποίο είχαμε σαν ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής στοχεύσει, που είναι δυνατή φωνή στην Ευρώπη, αλλαγές συσχετισμών στην Ευρώπη. Βεβαίως, όταν λέμε αλλαγές συσχετισμών, εννοούμε συσχετισμός των πολιτικών και των αντιλήψεων. Πολιτικών, δεν εννοούμε των προσώπων ακριβώς. Από την άποψη αυτή, και εδώ βλέπουμε η κυβέρνηση μια αισθάνεται δυναμική από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να αποδεσμευτεί από το άρμα του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη. Και να μπούμε σε μια διαφορετική. Και είδαμε ότι και ο λόγος του Ολάν
και ο λόγος που έβγαλε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και σε όλες τις δηλώσεις, βλέπουμε ένα σήμα τέτοιο. Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Εισπίδηση βλέπω. Όχι, εγώ πέραν της εισπίδησης σκέφτομαι, αυτό ισχύει αντίστοιχα για την Ελλάδα. Είναι μια εκτίμηση που ισχύει αντίστοιχα για την Ελλάδα και είναι ένα μήνυμα που στέλνετε τώρα. Μιλάμε για πολιτικές και μιλάμε και για συμμαχίες στην Ευρώπη, οι οποίες θα πρέπει. Σε τι επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικών απόψεων, αντιλήψεων και έτσι. Δεν εννοούμε γενικώς και αορίστως μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ή πώς λέγεται ο τίτλος. Επομένως, μια σοσιαλδημοκρατία η οποία ήταν, όπως είπα και πριν, δεμένη στο νέο φιλελευθερισμό, προφανώς δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον σαν τέτοιο. Καλά, εντάξει, όπως και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας σε κάθε χώρα, όπως και στη χώρα μου, στη χώρα μας, θα πρέπει με πολιτικές συγκεκριμένες να αποδείξουν. Πάμε στην καθημερινότητα, κύριε Υπουργέ, για ένα θέμα πολύ σημαντικά. Αυτό, από την άποψη αυτή, εσείς συμφωνείτε ότι, ή μάλλον συμφωνείτε, θεωρείτε ότι έχει η χώρα πολιτικούς συμμάχους για να συζητήσει σε κεντρικό πολιτικό πεδίο θέματα που έχουν μείνει ανοιχτά για τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, ακούω, ας πούμε, για παράδειγμα, κυβερνητικά στελέχη και τον Πρωθυπουργό, και το θέμα των κόκκινων δανείων μπορεί να πάει. Ακόμα και το 23%. Είναι δυναμική κατάσταση οι πολιτικές συμμαχίες. Δεν είναι στατικό. Είναι ένα πιο θετικό είναι περιβάλλον. Είναι δυναμικό. Πιστεύω ότι θα δει και η αντιπολίτευση στη χώρα μας το μεγάλο αυτό ζήτημα. Προκειμένου σε αυτό να έχουμε κοινές στοχεύσεις. Εντάξει, κύριε Βασίλη, αλλά η κυβέρνηση σκοπεύει. Εγώ το ρωτάω για άλλο λόγο. Το ρωτάω για το αν η κυβέρνηση, επειδή έχει μπροστά της, ας πούμε, μια κουβέντα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η κουβέντα. Μια σειρά από ζητήματα φαίνεται ότι είναι θέματα κεντρικότερης πολιτικής συζήτησης και διαπραγμάτευσης από το να συνεννοηθούμε είτε με την Τρόικα είτε με τα τεχνικά κλιμάκια για το ποσοστό του ΦΠΑ εδώ και τα ισοδύναμα εκεί. Ρωτάω αν η κυβέρνηση στοχεύει μερικά κεντρικά ζητήματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια ή το 23% να τα θέσει στο όριο της πολιτικής διαπραγμάτευσης και όχι στο επίπεδο της συζήτησης εδώ με την Τρόικα. Προφανώς. Τα ζητήματα αναλόγως του μεγέθους και βεβαίως το ζήτημα των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας των συμπολιτών μας είναι μείζον. Επομένως, θα φτάσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο η διαπραγμάτευση αυτή. Η κυβέρνηση θα επιμείνει στη θέση που έχει, όπως έχει τοποθετηθεί προς τους δανειστές, στις 300.000, το όριο στα 35.000, το οικονομικό. Θα είναι το σημείο. Θα επιμείνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα επιμείνει. Και βεβαίως πιστεύω, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με σημαντικές αποστάσεις με τους δανειστές απέναντι σε αυτό το ζήτημα, αλλά και αυτό είναι μια δυναμική κατάσταση. Και ο ίδιος, μιας και συζητούσαμε πριν για τον Ολάντ. Ανέφερε ο ίδιος στην ομιλία του το μείζον θέμα της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων. Γι' αυτό το ρώτησα, επειδή φαίνεται ότι είναι ένα κεντρικό κομμάτι. Και βέβαια είναι κεντρικό κομμάτι και είναι και θέμα αυτό που λέγαμε αντίληψης νεοφιλελεύθερης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ποιον συμφέρει και γιατί. Εντάξει, θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι δανειστές μας, θα πρέπει να εξηγήσουν. Κυρία Υπουργέ, όμως εδώ για να πάτε σε πολιτική λύση. Πολιτική λύση. Οι συμμαχίες χτίζονται. Ότι έχω συμμαχίες. Μπορεί να χτιστούν πάνω στο θέμα. Περνάω μια συγκεκριμένη απόφαση. Εδώ είναι και. Κοιτάξτε αυτό. Τις έχετε. Αν έχουμε τις συμμαχίες, εννοείται στην Ευρώπη σήμερα. Πού αλλού. Αυτό ακριβώς κάνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ότι διευρύνουμε αυτές τις συμμαχίες και μέσα σε αυτά και η Γαλλία έχει βρεθεί να είναι ένας ισχυρός σύμμαχος. Καθαρά, κύριε Γεροβασίλη, καθαρά. Επομένως, η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει τους Έλληνες πολίτες ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει το θέμα των πληστηριασμών. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει τους Έλληνες πολίτες ότι και για την κυβέρνηση. Για τους πολίτες είναι το πρόβλημα. Για την κυβέρνηση είναι μείζον το θέμα. Και εδώ θα δώσουμε το maximum των δυνατοτήτων αυτής της μάχης που είναι σε πολλαπλά επίπεδα αυτή την εποχή. Ιεραρχείται. Ψηλά πρώτο γιατί θέμα του θέμα αυτό, Βασίλη, ναι, ναι. Θα δεχτείτε, κυρία Υπουργέ, να έρθουν ξένες εταιρείες, ξένες φάνες, όπως τα λέμε, όχι, να αγοράσουν τα δάνεια των Ελλήνων πολιτών ή επιχειρηματιών ή οτιδήποτε. Δεν θα το δεχθούμε αυτό. Το έχουμε ήδη πει, όχι τώρα και από το καλοκαίρι, ότι αυτό είναι ένα σημείο το οποίο για μας σημείο εχμής και σημείο έντονης αντιπαράθεσης. Αλλά στη συμφωνία υπάρχει αυτό ως πρόβλεψη. Όχι ακριβώς. Και οι διατυπώσεις είναι τέτοιες που αφήνουν, βάζουν ένα τίτλο, αλλά εν πάση περιπτώσει από εκεί και πέρα αφήνουν το περιθώριο της συζήτησης. Σημασία έχει ότι δεν το δεχτείτε, εσείς αυτό λέτε. Εμείς δεν θα το δεχτούμε. Τέλεια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Κανονικά σήμερα όποιος πάει και έχει πληρώσει σε ιδιωτικό σχολείο, σε φροντιστήριο, σε ΙΕΚ, σε αυτό κτλ. Πληρώνει 23%. Δεν έχει το νομοθετήσει κάτι. Σήμερα νομίζω θα. Σήμερα θα υπάρξει από αυτού. Υπάρχει ένα θέμα, λέγεται, και θέλω να μου το διευκρινίσετε, ότι η πλευρά των εταίρων. Λέει ότι ή 0 ή 23, το ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Για πείτε, για να ξεκαθαρίζουμε. Υπάρχει σειρά είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών που μπορεί από την κοινωτική οδηγία να έχουν χαμηλό ΦΠΑ. Και μέσα σε αυτό τον πίνακα, στο χαμηλό ΦΠΑ,
συμπεριλαμβάνονται ή δεν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία μπορείς, τα οποία μπορούν να βγαίνουν κατεξαίρεση από τον υψηλότερο ΦΠΑ που έχεις στη χώρα σου. Αυτός είναι ένας κανόνας, μια ευρωπαϊκή οδηγία. Ωστόσο βλέπουμε ότι αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία σε κάθε χώρα έχει τις εξαιρέσεις της. Αυτό τι σημαίνει και στη χώρα μας έχει. Δηλαδή, σε αυτό το πίνακα, ας πούμε, δεν συμπεριλαμβάνει η ενέργεια. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε, συγγνώμη, το ρεύμα να έχει 23% στην Ελλάδα. Ναι. Βλέπουμε ότι με απόφαση της Κομισιόν έχει 13%. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι τελικά είναι πολιτική απόφαση. Και γι' αυτό πολιτική απόφαση. Αυτό. Μα δεν το βλέπετε. Αυτό σας αποδείχνω. Αυτό σας λέω. Κυρία εμείς Υπουργέ, λοιπόν. Εμείς, για να λοιπόν, καταλάβουμε, μισό λεπτό. Σας ρωτήσω, Βασίλης. Θα επιμείνουμε στη θέση μας. Πού? 06-13. Εάν αυτό δεν περάσει, πού θα πάει η κυβέρνηση αναγκαστικά? Θα πάει στο 23. Ή στο 0. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Ή στο 0. Πού προσανατολίζεστε επομένως? Αν μας πούνε 23, θα συζητήσουμε το 0, προφανώς. Ναι, αλλά πρέπει να τα βρείτε. Έχετε εναλλακτική. Θα σας πούμε μάλιστα στο 0 πολύ ωραία 300 εκατομμύρια μείον. Εμείς εμφανίζουμε και επιμένουμε στην πρότασή μας, θεωρώντας ότι είναι η πιο εύκολα υλοποιήσιμη και από έχετε, την πλευρά κυρία, των ισοδυνάμων. Εντάξει, κατανοητό αυτό που λέτε και μακάρι το πετύχετε. Επομένως, μένουμε ισοδύναμα εκεί. Έχετε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντιληφθούν και οι δανειστές ότι αν πάμε σε μια λύση το 0. Σαφώς θα πρέπει εδώ να δούμε σοβαρότερα τα θέματα των πόρων που θα χρειαστεί δηλαδή, για να καλύψουν τη διαφορά. Δηλαδή, αν τεθεί διληματικά 0-23, η κυβέρνηση θα πει 0. Θα συζητήσουμε το 0. Είναι η αποδοχή πολύ πιθανή. Θα μπούμε σε ένα λέω, θα σας πω τώρα την επιχειρηματολογία. Ότι εμείς δεν θέλουμε να επιβληθεί το 23% από εκεί να το ξεκινήσουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση οριζοντίως. Μάλιστα. Και αυτό δεν το θέλουμε. Γιατί μας έκαναν και αυτή παρατήρηση και μας λένε εσείς είστε μια αριστερή κυβέρνηση, γιατί επιμένετε να μην φορολογήσετε την ιδιωτική εκπαίδευση που θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει η δημόσια. Έτσι, διότι αυτό είναι και το ιδεολογικό μας πρόσημο, ότι εμείς πρέπει να φροντίσουμε, όπως πιστεύουμε για κάθε κράτος δικαίου, κάθε κοινωνικό κράτος, ότι η υποχρέωση του κράτους είναι να φροντίσει τη δημόσια παιδεία. Αυτό πιστεύουμε. Και αυτό θέλουμε και να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορεί να μην αναγνωρίζεις σε ποιες συνθήκες βρίσκεσαι σήμερα. Δηλαδή ότι το δημόσιο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια και τους καιρούς της ευδαιμονίας δεν αναβαθμίστηκε όσο έπρεπε και έτσι τα φροντιστήρια και τα λοιπά είναι απαραίτητο κομμάτι πολύ, όλων των οικογενειών στην Ελλάδα. Επομένως δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε αυτό και να λέμε συλλήφθηνο ότι η ιδιωτική εκπαίδευση Υπουργέ, δεν μας αφορά. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό επειδή το λέτε έτσι και σας τιμά αυτό που λέτε. Συμφωνείτε με τη θέση ότι αυτά που θα πληρώσουν οι γονείς είναι 5 ροδεκάρες? Ξέρετε ότι ούτε εγώ συμφωνώ, ούτε αυτό είναι έτσι όπως διατυπώνεται. Δεν υπάρχουν 5 ροδεκάρες και ούτε αυτό εννοούσε ο υπουργός μας. Είναι μια φράση η οποία αποτυπώθηκε και δυστυχώς με άσχημο τρόπο Βασίλη, χρησιμοποιήθηκε. Αφορμή τώρα την ιστορία του ΦΠΑ. Είναι μια γενικότερη συζήτηση που διεξάγεται από την κυβέρνηση για μια σειρά ισοδυνάμων που ξεκίνησε με την ιστορία του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, φτάνει στη ΔΕΗ, τον ΑΔΜΙΕ και τα λοιπά. Η κυβέρνηση έχει ένα σχεδιασμό όταν μιλάει για τα ισοδύναμα, τα οποία ένας πολίτης απλώς σκέφτεται, καλά εντάξει παιδιά εγώ θα την πληρώσω. Δεν ζει σε αυτή τη χώρα κανένας άλλος, το ισοδύναμο σημαίνει κάποιος άλλος θα πληρώσει. Υπάρχει ένας σχεδιασμός ποιοι, πόσο και πώς. Εντάξει. Τα μέτρα τα οποία γιατί έχετε έρχονται και το ασφαλιστικό, από αυτή έχετε τη συμφωνία ναι, είναι πολλά εξ αυτών άδικα και δεν είναι της δικής μας λογικής και δεν θα τα εφαρμόζαμε εμείς από μόνοι μας σε μια πολιτική. Μόνοι σας όχι, αλλά θα τα εφαρμόσετε. Για να μην ξαναμιλήσω για το πόσο υποχρεωτικό ήταν να περάσουμε σε μια συμφωνία το καλοκαίρι. Κάνε την επιλογή πάντως, τώρα τέλειωσε. Κάναμε την επιλογή, δεν τέλειωσε, από εκεί ξεκινάμε. Ναι, ναι. Από εκεί ξεκίνησε. Τα δύσκολα τώρα είναι. Επομένως, σήμερα έχουμε εφαρμογή τη συμφωνία του καλοκαιριού. Ναι. Και γι' αυτό και κάποιοι που έχουν ψηφίσει αυτή τη συμφωνία και που μας ακούνουσαν και το δάχτυλο, γρήγορα καταστρέφετε τη χώρα, την γκρεμίζετε, φέρετε τη συμφωνία τώρα, ό,τι να είναι, έρχονται τα χειρότερα. Σήμερα έχουν βγει απέναντι και λένε. Κάνουν αντιπολίτευση. Για να το θυμίσουμε αυτό. Εσείς είστε αποφασισμένοι να εφαρμόσετε τη συμφωνία, κύριε Υπουργέ. Να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Μάλιστα. Βεβαίως, έχουμε φροντίσει μέσα στη συμφωνία υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Αυτό ήταν ένα κέρδος του καλοκαιριού. Σας θυμίζω, σε αντίθεση με το πακέτο Γιούγκερ, το οποίο ήρθε να μας επιβληθεί, αρνηθήκαμε, αντισταθήκαμε, κάναμε το δημοψήφισμα. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτηση. Έχει σημασία να το όχι, θυμίζουμε ξέρετε όλα. Γιατί ξέρετε γιατί ξέρετε έχει σημασία. Από τι κινδυνεύετε, κύριε Υπουργέ. Να την πατήσετε όπως την έχουν πατήσει πολλές ελληνικές κυβερνήσεις με την καθημερινότητα. Όλοι οι πρωθυπουργοί αυτό έλεγαν. Ναι, εμείς κοιτάγαμε τα μεγάλα, υποτιμήσαμε και υποβαθμίσαμε την καθημερινότητα. Όχι, υπάρχει μια δραματική καθημερινότητα στην κοινωνία.
Η καθημερινότητα είναι η πραγματική ζωή. Δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο. Βάρος. Έχουμε το 23 που είναι σε εκκρεμότητα, τοποθετηθήκατε. Έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Φαντάζεστε να μην ήταν σε εκκρεμότητα, ήρθε, το φαντάζεστε. Κυρία Υπουργέ, ήρθε ο χειμώνας. Το ασφαλιστικό φαντάζεστε να μην ήταν σε εκκρεμότητα. Τα εργασιακά να μην ήταν σε εκκρεμότητα. Ήρθε ο χειμώνας και δεν έχει καταλήξει. Πώς θα ήταν το πακέτο Γιούγκερ, γι' αυτό το θυμίζω. Με το πετρέλαιο τι θα κάνετε. Ήρθε ο χειμώνας. Δεν έχετε πάρει απόφαση ακόμα. Περιμένει ο κόσμος, ρωτάει κάθε μέρα τι θα κάνουμε. Τι θα κάνετε. Κοιτάξτε, αυτά υπάρχουν ζητήματα. Το πετρέλαιο είπαμε ότι θα δοθεί το 50% του προηγουμένου επιδόματος. Όχι για το επιδόμα, μόνο για την τιμή. Για την τιμή θα πει η κυβέρνηση. Θα μειώσει, θα αυξήσει. Θα βρεθούμε. Τιμή του πετρελαίου. Ναι, για την ειδικό φόρο κατανάλωση. Το πετρελαίο διαμορφώνεται φέτος γύρω στα 80 λεπτά, όπως ήταν και πριν μερικά χρόνια, πριν αρχίσει να επιδοτείται. Επίδομα έτσι. Θα συνεχιστεί, θα δίνετε το επίδομα ή θα δοθεί μόνο το δεύτερο κομμάτι που είναι σε κρεμότητα. Θα δώσετε ξανά. Θα συνεχιστεί περίπου στο 50%. Αν δεν απατώμε, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι κάτι. Δεν πρόκειται να καταργηθεί το επίδομα. Αυτό δεν πρόκειται να καταργηθεί το επίδομα. Δεν θα καταργηθεί το επίδομα. Επειδή είπατε για ανοιχτά θέματα και άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει κάτι. Μέσω των ανοιχτών θεμάτων και τη διαπραγμάτευση ζητείται η παράδοση τη χώρα. Δεν το άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει κάνει μια συμφωνία. Δεν κάναμε μια συμφωνία παράδοση τη χώρα. Σε ποιο επίπεδο ζητείται η παράδοση τη χώρα. Κοιτάξτε. Τα μνημόνια από τη φύση τους όταν έρχονται άλλοι να υποπτεύσουν την πολιτική τους και να πρέπει να νομοθετήσεις σε συμφωνία με άλλους εκ των πραγμάτων ένα κομμάτι της κυριαρχίας σου δεν υφίσταται. Έτσι. Αλλιώς τα μνημόνια δεν τα λέγαμε, δεν θα σήμαιναν ναι. Κάτι κακό, θα ακούγαμε μνημόνια και θα ήταν μια ευχάριστη λέξη, θα πανηγυρίζαμε διότι θα είχαν μέτρα προκειμένου να βελτιώσουμε να ανακουφίσουμε. Έτσι. Έτσι. Άρα, εδώ εκ των πραγμάτων και γι' αυτό και στις διατυπώσεις και του Πρωθυπουργού, όχι μόνο τώρα, αλλά και προεκλογικά, για να μην λέμε ότι άλλα λέγαμε. Λοιπόν, ήταν ότι πρέπει να περάσουμε τη στενοπό, ότι κάνουμε τακτική υποχώρηση, δεχόμαστε και μέτρα τα οποία είναι σκληρά και δεν τα πιστεύουμε. Ωστόσο, έχουμε δώσει ένα τριετές πλάνο, προκειμένου να μην επιφαρτηθεί. Ελαχιστοποιήσουμε μάλλον τις επιπτώσεις. Να μην αναλύσουμε τώρα τη συμφωνία αλλά, σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, θα αναλύσουμε τη συμφωνία. Έτσι, γιατί είναι πολλά τα σημεία της. Αναρωτιέται κανείς, βλέποντας και τη συμφωνία και τα μέτρα και τις δυσκολίες, εγώ θα πω και τα παράλληλα που θέλετε να κάνετε, όλα. Και το τριετές πρόγραμμα και τα πάντα. Πολίτης επιβαρύνεται με πρόσθετη φορολογία, να σας πω μόνο το ΦΠΑ φτάνει. Πολίτες ακούν τους υπουργούς του, τους αρμόδιους να λένε: παιδιά, με τα ασφαλιστικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Μας βλέπω και κάτω από το χιλιάρικο να αρχίσουμε να κόβουμε. Δεν το είπε κανένα αυτό, υπουργό. Χθες ο κ. Κατούκαλο ήταν τελείως ορθάνικτο. Ορθάνικτο. Το ανοιχτό δεν σημαίνει ότι διατύπωσε. Ναι, ας πούμε για παράδειγμα, έτσι, δηλαδή, εμένα ως πολίτη μου κάνει εντύπωση στιγμή, η κυβέρνηση να διορίζει, να ορίζει μια επιτροπή από ανθρώπους που η ίδια εκτιμά ότι θα δώσουν ένα αποτέλεσμα. Την περίφημη Επιτροπή Σοφών. Έρχεται η Επιτροπή Σοφών, σου λέει το πόρισμά τη, λέω διαφωνώ. Γιατί δεν διορίσατε άλλε με άλλη αντίληψη. Να φέρουν άλλο αποτέλεσμα. Και κοντά στη διαδικασία. Η επιτροπή αυτή δεν έγινε για να μα πει τι θα κάνουμε ακριβώ. Αυτό θα το πει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα το πει προφανώ. Η επιτροπή αυτή και πολύ συνειδητά δεν ήταν άνθρωποι τη δικών μα αντιλήψεων. Πάρα πολύ συνειδητά. Αλλά ω να διατυπωθεί τεχνοκρατική άποψη και από άλλη πλευρά προκειμένου να μπορέσουμε να διερευνήσουμε πιθανό περισσότερο και όχι με δική μα μόνο αιμονή, θα το έλεγε κάποιο. Η δική μας αντίληψη, αλλά με μια βάση αντικειμενικότητας να δούμε όλες τις απόψεις. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Ωραία. Διότι αν αυτή ήταν μια επιτροπή την οποία κατευθύναμε και πολιτικά τι ακριβώς θα κάνει, προφανώς δεν χρειαζόταν. Κινδυνεύουν οι συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ. Λοιπόν, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, γιατί 65% του λαού, του συνταξιοχικού λαού, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτω από 65. Κάτω από 1000. Τι κάνουμε εκεί. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το συνταξιοδοτικό, στο οποίο. Αυτό το οποίο επίσης καταφέραμε στη συμφωνία του να μείνει ανοιχτό, διότι ερχόταν η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, τα θυμάστε. Ναι, οι οριζόντιες μειώσεις, μας λείπουν 800 εκατομμύρια για αυτή και την επόμενη. Όχι, όχι, αυτό δεν έκλεισε. Μας λείπουν. Κάπου να τα βρούμε τα αυτό. Ναι. Ξέρουμε μόνο ότι για το 2015 και το 2016 λείπουν 700 περίπου εκατομμύρια. 700 είναι τα υπόλοιπα έχουν ήδη καλυφθεί. Και έχουν ήδη καλυφθεί από το 2% και 6% από προηγούμενα. Μας λείπουν τα 700 λοιπόν. Και καλούμαστε μέσα αυτά τα 700, καλούμαστε να τα καλύψουμε. Εδώ όμως υπάρχει τρόπος ο οποίος είναι δίκαιος και άδικος. Έχει σημασία με ποιο τρόπο θα το λύσεις. Έχει σημασία ποιον θα επιβαρύνεις. Θα επιβαρύνεις τη σύνταξη των 2.000 ή θα επιβαρύνεις τη σύνταξη των 700.
Προφανώς θα επιβαρύνει τη σύνταξη των 2000. Πόσο. Ναι. Θα έρθει και ο άλλος με το δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι όμως... δεν έχει, δεν έχουν, την αντίληψη δεν μέσα. Έχει κοστολογηθεί, τιμολογηθεί ναι. ακόμη, δεν έχουν μπει τα νούμερα. Ναι, γιατί ακριβώς. Το λέτε δίκαιο. Και να σας πω γιατί. Είναι γιατί θα έρθει και κάποιος άλλος τρίτος και θα σου πει δίκαιο. Ναι, όντως παίρνω εγώ 1500-1700. Θα πλήρωσα 40 χρόνια, ρε παιδιά. Καταρχήν δεν είπα δίκαιο, είπα δικαιότερο. Έχει σημασία, διότι δίκαιο δεν εννοώ να κοπεί η σύνταξη και ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Για να το ξεμπερδέψουμε. Αυτό είναι θεωρία. Όχι, δεν είναι θεωρία. Είναι μια αντίληψη, με την οποία ή την έχεις ή δεν την έχεις. Όλοι μας, διότι έχουν επιβληθεί σε αυτή τη χώρα από την προηγούμενες κυβερνήσεις οριζόντιες μειώσεις σε τεράστια νούμερα. Κυρία Υπουργέ, εγώ απλώς ξέρω σήμερα οι μειώσεις ότι οι οποίες... δεν απαντάτε. Απαντάω, εγώ όχι, δεν απαντάτε. Ρωτάω λοιπόν. Κάτω από 1000 ευρώ οι συντάξεις κινδυνεύουν. Δεν έχω το νούμερο, κινδυνεύουν. Δεν το έχω, δεν έχω ρωτάω νούμερα αν να κινδυνεύουν. Σας μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Ή να εκτιμώ, ότι δεν κινδυνεύουν. Εκτιμώ ότι δεν κινδυνεύουν με όσα έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Εντάξει. Αλλά δεν είμαι σε θέση εγώ. Από τη στιγμή που δεν έχουν κοστολογηθεί τα πράγματα. Με νούμερα, προφανώς. Δεν μπορώ να λέω, μιλήσω με αντίληψη. Μα την αντίληψη προσπαθώ να διατυπώσω. Προκειμένου να μπορέσει και ο κόσμος που μας ακούει να καταλάβει. Ποιο είναι το πνεύμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάρει ένα πόρισμα, έχουμε βρει 2-3 θετικά σημεία, έχουμε βρει και άλλα που δεν τα θεωρούμε χρήσιμα και απορρίπτονται και είναι και μια λογική η οποία την διατύπωσε και ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Κατρούγκαλο στην αντίστοιχη σύσκεψη. Ναι. Ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει έντονο κοινωνικό πρόσημο. Η πρόταση έχει αρκετά σημεία τα οποία είναι πιο φιλελεύθερα και τα οποία δεν μας εκφράζουν. Επομένως, τις επικουρικές να τις ξεχάσουμε. Οι επικουρικές έγινε πρόταση. Η συγχώνευση δεν είναι και τόσο θετική. Έγινε πρόταση και ακούστηκε σαν άποψη προσωπική του Κατρούγκαλου η συγχώνευση. Προκειμένου, τι, προκειμένου να γλιτώσουμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Προσωπική όμως άποψη. Δεν είναι απόφαση αυτή. Απόφαση της κυβέρνησης δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Σε λίγες μέρες, εκτιμώ περίπου μέσα στο δεκαήμερο, θα υπάρξει διατυπωμένη η πρόταση της κυβέρνησης, η οποία θα μπει σε διάλογο με κοινωνικούς φορείς, ούτως ώστε τελικά να γίνει ένα νομοσχέδιο και να κατατεθεί προς ψήφιση. Το ασφαλιστικό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και δεν μπορεί να αποφασιστεί ούτε σε μία μέρα, ούτε με το τι σκέφτηκα εγώ σήμερα, Γιώργα Γεροβασίλη. Επομένως, οφείλουμε να κάνουμε όλα αυτά τα βήματα προκειμένου να έχουμε ένα βιώσιμο, επαναλαμβάνω το βιώσιμο, ασφαλιστικό, το οποίο οφείλουμε. Διότι ξέρουμε ότι το 2018 με τα υπάρχοντα το ασφαλιστικό μας σύστημα καταραίει. Επομένως, ισχύει ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το ασφαλιστικό. Ισχύει από εκεί ξεκινάμε. Ναι, λέω ότι δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε. Προφανώς. Το βιώσιμο δεν είναι επαρκής τοποθέτηση, αν μου επιτρέψετε. Γιατί βιώσιμο μπορεί να είναι το ασφαλιστικό, αλλά να μην είναι βιώσιμος ο συνταξιούχος. Και κοινωνικά δίκαιο. Εμείς ξέρετε, ο στόχος μας είναι να βγούμε μέσα σε αυτή την τριετία από αυτή τη μεγάλη δυσκολία από αυτή τη στενοπό στη χώρα μας με το λαό όρθιο. Διότι δεν μας αφορούν δηλαδή, μόνο τα πιστεύετε νούμερα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, αυτό μας λέτε? Είμαι βέβαιη ότι θα εξαντλήσει την τετραετία η κυβέρνηση. Δεν το συζητάμε αυτό. Με την ίδια συμμαχία ή σκοπεύει η κυβέρνηση την πορεία αυτή και ανάλογα με τα προβλήματα και τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει να διευρύνει την σύνθεση της. Συνενέσεις. Κοιτάξτε. Κάποιος αν χρειάζεται για να συνενέσει σε μια πολιτική που εξυπηρετεί τη χώρα του και τον ελληνικό λαό χρειάζεται να είναι και σε κυβερνητικό σχήμα, προφανώς μια τέτοια αντίληψη δεν μας αφορά. Οι συνενέσεις διαμορφώνονται στη βάση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και στη βάση πολιτικών επιλογών. Θα έχουμε δηλαδή, λοιπόν την ευκαιρία. Εσείς έχουμε δηλαδή λοιπόν θέλετε την ευκαιρία, εσείς να κυβερνάτε και άλλοι να συνενούν, αυτό λέτε. Και να είστε αγκαλιά με τον κύριο Καμένο μόνο. Αυτό μας λέτε. Κοιτάξτε, δεν είπα εγώ αυτό. Το λέω εγώ. Μια κυβέρνηση. Θυμάστε και από τις εκλογές μας κατηγορούσαν γιατί θέλουμε αυτοδυναμία και όλοι μιλούσαν για συνένεση και κυβέρνηση σωτηρίας και εδώ είμαστε όλοι πριν, μαζί να συνεννοηθούμε. Ναι, αυτό δεν το βλέπουμε να υπάρχει. Τώρα όχι. Από τότε λέγαμε ότι είναι κουβέντες στον αέρα και σήμερα αποδεικνύεται. Δεν τους καλείτε, να σας πω κάτι, η κυβέρνηση οφείλει να έχει τη σταθερότητά της και δεν μπορεί κάθε φορά ένα κόμμα να τραβάει το σκηνή και να έχουμε να μην σταθεροποιείται το πολιτικό σύστημα στη χώρα σε αυτές τις συνθήκες. Με αυτή λοιπόν τη λογική θέλαμε την αυτοδυναμία και πηγαίναμε στις εκλογές και ζητούσαμε την αυτοδυναμία για την πολιτική σταθερότητα και όχι γιατί νομίζουμε ότι εμείς πρέπει και κανείς άλλος. Όμως κατηγορήστε για το ανάποδο. Δηλαδή... Αυτό εννοούμε. Οι συμμαχίες και οι συνενέσεις όμως, οι οποίες είναι απαραίτητες στον τόπο αυτή την ώρα, και ο ελληνικός λαός το θέλει. Στη βάση των πολιτικών. Βέβαια. Εντάξει, καλά, κατανοητό. Εγώ ρώτησα αν μπορεί να εκφραστεί και κυβερνητικά αυτό.
αν έχετε τέτοια διάθεση κάποια στιγμή. Όχι, να διευρύνετε την κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Επίσης, δεν έχουμε τέτοιες συνθήκες. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τι θα μπορούσε να συμβεί με άλλες συνθήκες, με άλλες πολιτικές. Δεν έχετε έτσι, τώρα. Σήμερα δεν υπάρχουν. Οι συνθήκες μπορεί να χειροτερέψουν. Αν χειροτερέψουν, ένας λόγος παραπάνω να μην υπάρχουν. Λοιπόν, επομένως, σήμερα έχουμε μια διαλυμένη Νέα Δημοκρατία, η οποία κλωθογυρνάει στον εαυτό της. Ένα χώρο, ας πούμε. Σας χαροποιεί εσάς αυτό? Καθόλου. Ότι το τοπίο απέναντι είναι λευκό, έτσι όπως το λέμε εμείς δημοσιογραφικά. Εμείς πιστεύουμε σε ένα υγιές πολιτικό σύστημα, το οποίο βεβαίως πάνω στις πολιτικές της χώρας είναι εδώ και καλύτερα να τις αντιμετωπίσει. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Έχετε προτίμηση στη Νέα Δημοκρατία? Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει, εγώ Βαγγέλη, με σένα θέλω να πορευτώ, να συγκρουόμαστε εδώ στη Βουλή. Εντάξει, τι σας εύχομαι να είστε. Νομίζω για λόγους αυρότητος, όπως θα έλεγε σε κάθε συνομιλητή εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας απασχολεί το ποιος θα είναι ο αρχηγός της, αλλά ποια πολιτική θα ακολουθήσει αυτός ο χώρος. Λέει όμως μια άποψη. Δυστυχώς βλέπουμε όμως και η δική τους εσωκομματική σύγκρουση και αναφορά να γίνεται με βάση πρόσωπα και όχι πολιτικές. Αυτό λέμε, δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για έναν ιστορικό χώρο. Ότι η κυβέρνηση, λέω τώρα την κριτική, η κυβέρνηση δεν θέλει να διευρύνει, διότι στην πραγματικότητα θέλει να έχει έναν απόλυτο έλεγχο. Και δίνουν ως παράδειγμα ένα απόλυτο έλεγχο, κομματικό έλεγχο, ενώ του κράτους και του μηχανισμού κτλ. Και δίνουν ως παράδειγμα την υπόθεση Σαββαίδου. Δηλαδή ότι εσείς ζητήσατε στην πραγματικότητα, μισό λεπτό, να σας πω την κριτική για να απαντήσετε, γι' αυτό σας ρωτάω. Εσείς ουσιαστικά θεωρείτε τον άλλον ένοχο και του λέτε φύγε διότι είσαι στη δικαιοσύνη και καλείται να αποδείξει αν είναι αθώος αυτός, ενώ υποτίθεται ότι ξεκινάμε από την ανάποδη πλευρά. Καθόλου τέτοια λογική δεν έχουμε. Ίσα ίσα που σε αυτή τη χώρα υπάρχει το τεκμήριο της αθεότητος και δεν είμαστε αυτοί βεβαίως, εμείς είμαστε υποστηρικτές. Μα για αυτό, για αυτό τους και ποτέ δεν θα ούτε δικάσαμε την κυρία Σαββαίδου, ούτε προτιθέμεθα να τη δικάσουμε. Τι είναι? Ξέρουμε μόνο ότι με βάση, με νόμιμα το κυβερνητικό συμβούλιο, ως όφυλα, από τη στιγμή που υπάρχει η παραπομπή και ορισμός ημερομηνίας δίκης για παράβαση καθήκοντος, οφείλει το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση τον νόμο, να απαλλάξει των καθηκόντων τη Γενική Γραμματέα αυτή τη χρονική στιγμή και μένει να αποδειχθεί η αθωότητα της κυρίας Σαββαίδου. Δεν γίνεται σε μια τόσο ισχυρή θέση με τόσες πολλές αρμοδιότητες. Εσείς θέλετε να βάλετε κομματικό? Όχι, μισό λεπτό. Δεν θέλουμε να βάλουμε κανένα κομματικό. Εμείς θέλουμε ανεξάρτητη αρχή η οποία θα κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Δεν θέλετε να βάλετε άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί σε αυτή τη θέση? Δεν θέλουμε καθόλου κομματική επιλογή. Γιατί ξέρουμε ότι τίθεται ορισμένες προϋποθέσεις με διεθνή εμβέλεια, με άλλη εμπειρία κτλ. Έτσι θα γίνει. Έχετε τέτοιο πρόσωπο? Θα βρεθεί, δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα στην Ελλάδα. Όχι, εγώ να ρωτήσω, θα ζητήσετε τη βοήθεια του κοινού, να το πω έτσι, σε αυτό το πρόσωπο, ή θα πάτε από τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα διορίσουμε εμείς κομματικό, θα πάει όπως πρέπει με τις ανεξάρτητες αρχές. Γι' αυτό αρχές να ρωτήσω λοιπόν, προβλέπετε. Ότι ανεξάρτητα από την ιστορία της δικαιοσύνης. Ούτε η κυβέρνηση θα πρέπει να παρεμβαίνει στο έργο τους, ούτε οι ανεξάρτητες αρχές να παρεμβαίνουν πολιτικά σε δημόσιο διάλογο. Θα πρέπει αυστηρά και μάλιστα σε τέτοιο ρόλο και σε τέτοιο πόστο να μην έχουμε τέτοιου είδου εμπλοκές. Δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ο νέος Σύριζος Γραμματέας. Δεν το ξέρω. Μερικοί εγγράμματοι υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε. Για την κυβέρνηση, από την άποψη αυτή. Υπάρχουν πολλοί. Πολλοί εγγράμματοι, επομένως, με βάση τα προσόντα που απαιτούνται. Μπορεί να είναι και ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ όμως, δεν το αποκλείεται. Προφανώς δεν αποκλείεται. Να ρωτήσω όμως κάτι. Η κυβέρνηση είχε ανεξάρτητα από την ιστορία της δικαιοσύνης. Ήταν ικανοποιημένη από τη συνεργασία με την κυρία Σαββαίδου και είχε μια αγαστή, να το πω έτσι, σχέση ή... Αντιλαμβάνεστε, όχι. Δεν είμαστε εδώ για να κάνω εγώ αποτίμηση της δουλειάς της κυρίας Σαββαίδου, δεν είμαι σε θέση να το κάνω. Επομένως... Για να μην η κυβέρνηση θα ήταν ικανοποιημένη. Δεν υπήρχαν προβλήματα στην εργασία, ρωτάω. Μάλλον. Μια κυβέρνηση ξέρει. Τα πήγαινα καλά, με άκουγε, δεν με άκουγε, αυτό καλά τα έκανε. Αυτό θα ήταν τεράστιο ατόπιμο από την κυβέρνηση να βγει έξω και να πει για έναν λειτουργό σε ανεξάρτητη αρχή, αν τα πήγαινε καλά ή δεν τα πήγαινε. Έτσι, αυτό σημαίνει παρέμβαση στην ανεξάρτητη αρχή. Ποτέ δεν θα το έκανε η κυβέρνηση αυτό. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γεωργία Βασίλη, για αυτή τη συζήτηση. Καλημερίζουμε. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Λοιπόν, διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε.